Τώρα να συνδεθούμε με τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή Αθανάσιο Δρούγο. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, καλές είναι οι ευχές, αλλά στο Χαρτούμ αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί ζουν την κόλαση. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή τη διαμάχη που φαίνεται ότι έχει ουσιαστικά καταλύσει όλο το κράτος? Κοίταξε, στο Σουδάν είναι μεγάλη χώρα, όπως ξέρεις, και εκτασιακά, αρκετά θα λέγει κανείς κατά καιρούς διαλυμένη. Πάντοτε κυβερνούσαν κάποιες δικτατορίες, κάποιες χούντες, είτε του Νιμέιρ είτε του Ομάρ Ελμπασίρ που είναι τώρα σε κατοίκον περιορισμό. Εδώ και ένα διάστημα είχε ανατραπεί από τη χούντα του στρατηγού Μπαχάν, ο οποίος είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ένας εκ των δύο εμπολέμων ανετράπη, γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή είναι σε μια ένταση με τις ομάδες των παραστρατιωτικών, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές αυτοί που ανέφερε συγκεκριμένα. Οι ομάδες υποστήριξης είναι ενός γνωστού μισθοφόρου και αρχιδολοφόνου, ο οποίος καταζητείται από το ποινικό δικαστήριο της Χάγης, είναι ο Ντάγκαλο, ο λεγόμενος Χεμέτη. Οι μάχες αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν και με το ποιος θα ελέγξει την κατάσταση. Υπολογικές συνθήκες είναι να γίνουν εκλογές σε περίπου 1,5 χρόνο. Υπολογικές συνθήκες. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις θέλουν να πάρουν το πάνω χέρι. Είναι πολύ πιο ισχυρότερες του στρατού, αλλά πρώτος ο στρατός έχει την αεροπορία. Γι' αυτό, αν παρατηρήσει κανείς χθες μεγάλο Σάββατο, οι επιθέσεις που ξεκινήσαν εναντίον των αεροδρομίων και του Χαρτούμ και του Ομπουρτάν κτλ. Δηλαδή να ελέγξουν την αεροπορία, γιατί η αεροπορία αυτή είναι πετροκαθεστώς. Για να κλείσουμε το στρατιωτικό μέρος, για να δώσω το ανθρωπιστικό, η κατάσταση προφανώς εγκυμονεί φοβερούς κινδύνους. Μην ξεχνάμε, εμείς δεν έχουμε πρεσβεία, σαν εννοώ διπλωματική αποστολή στο Χαρτούμ. Παρακολουθείτε το θέμα, αλλά παρακολουθείτε μέσω Αιγύπτου και Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία. Να πούμε παράλληλα ότι οι μάχες είναι πολλές, έχουν επεκταθεί σε όλο το Σουδάν, έχουν επεκταθεί και στην πονεμένη περιοχή του Νταρφούρ, όπου οι παραστρατιωτικοί που είναι οι άλλοι πτέρυγα έχουν διαπράξει απίστευτα εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία εναντίον του τοπικού πληθυσμού στο Νταρφούρ, δηλαδή στο δυτικό Σουδάν κυρίως. Επίσης, να πούμε το γεγονός ότι πριν από λίγο είχα πριν από 2 ώρες περίπου μια επικοινωνία με Αντίς Αμπέμπα και μου είπαν ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας, από τα Ηνωμένα Έθνη με τον και ο Επίτροπος Μπορέλ εμπλέκεται, καθώς επίσης και το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Συμβούλιο και του ΟΗΕ δηλαδή, καθώς επίσης και άλλες οργανώσεις και δημοσιογράφων που ανέφερες, με σκοπό να γίνει κάποιο, όπως μου είπαν, αυτή Freedom Corridor, δηλαδή κάποιο διάδρομος ελευθερίας για να μπορέσουν να απαγκιστρωθούν από τα νοσοκομεία άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και κυρίως με νεφρική ανεπάρκεια κτλ. Για να τους φέρουν εκτός γιατί είναι αποκλεισμένοι. Δεν ξέρω αν είναι μέσα η δική μας, γιατί μιλάμε, όπως είπες, για 15 έως 16. Νομίζω είναι και μία Ρωσίδα με το παιδί της. Επειδή αυτά συνέβησαν στην αρχή, στην πρωινή Ανάσταση, χθες το πρωί, μεγάλο Σάββατο, και συνεπώς εκλείστηκαν μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν αποκλειστεί και κινδυνεύουν, γιατί αυτές οι χώρες δεν υπολογίζουν δημοσιογράφους. Αυτές οι χώρες είναι σε τελείως άλλο μήκος κύματος. Καταλήγω ότι το θέμα πρέπει να το παρακολουθείτε. Από την σύνοδο του G7 που γίνεται στο Τόκιο της Ιαπωνίας, μια και οι Ιάπωνες έχουν την προεδρία της οργάνωσης, ο Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε με τον Υπουργό Εξωτερικών πρίγκιπα Φαρχάν της Σαουδικής Αραβίας και τον πρίγκιπα Νεϊχάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γιατί αυτές οι χώρες, οι Σαουδάραβες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως και η Αίγυπτος, έχουν επιρροή. Η Αίγυπτος στηρίζει, ο Αλ-Σίσι στηρίζει τη χούντα του στρατηγού Μπουργάν, δηλαδή του επικεφαλής του Στρατηγικού Συμβουλίου του Σουδάν. Από την άλλη πλευρά όμως τον πολέμαρχο, τον αρχιπολέμαρχο και αρχιδολοφόνο για πολλά εμπλεκόμενο τον Χαμέτη, δηλαδή τον Ντάγκαλο, τον υποστηρίζουν επικοινωνώντας με κεφάλαια η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, είναι μια χώρα προβληματική. Εκτός από αυτά τα περιφερειακά συμφέροντα, υπάρχουν και πιέσεις από άλλες μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, γιατί η Αφρική βρίσκεται ανάμεσα στην διελκυστίδα, ανάμεσα στις υπερδυνάμεις, στην Κίνα, τις ΗΠΑ. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε δει να αλλάζουν πολύ ισορροπίες. Βεβαίως, κοίταξε, η Κίνα έχει σχέσεις και στο παρελθόν κυρίως εμπλέκεται και σε εκμετάλλευση πολυτίμων λίθων κτλ. Δηλαδή το θέμα του χρυσού, δεν ξέρω στο χρόνο που έχουμε, είναι βασικό στο Σουδάν, γιατί οι πολέμαρχοι της ακραίας αυτής πτέρυγας κατά του καθεστώτος, της δικτατορίας της Χούντας, θέλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα χρυσορυχεία του Σουδάν και θέλουν να σημειώσουν μερίδιο από αυτό της κυβέρνησης. Άρα μπαίνουν τέτοια θέματα, όπως και αυτή τη Αθηνά εργατικά χέρια των Σουδανών τα εκμεταλλεύονται οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν υπολογίσιμη επιρροή και πρεσβεία μεγάλη στο Χαρτούμ. Αλλά την άλλη
φορά οι Αμερικανοί βγάλαν το Σουδάν προ μερικών χρόνων από τη λίστα κρατών που υποστηρίζουν τη διεθνή τρομοκρατία. Μην ξεχνάμε κάποτε ακόμα και ο Σάμα Μπιν Λάντεν πέρασε από το Σουδάν. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ας πούμε, σε προηγούμενες εποχές υπάρχει τεράστιος μισθοφορικός παράγοντας που επηρεάζει. Ο Αλ-Σίσι έχει μια επιρροή. Η Αίγυπτος έχει μια επιρροή, γιατί κάποτε ξέρω μαζί με τη Βρετανία στο αποικιοκρατικό πλαίσιο ελέγχαν το Σουδάν. Ο Αλ-Σίσι όμως υποστηρίζει το καθεστώς ποικίλο τρόπος, γιατί έχει να κάνει και με την ασφάλεια του ποταμού Νείλου. Δηλαδή μπλέκονται πράγματα, ξέρεις, πέραν των πολιτικών λύθων, πέραν των συμφερόντων, γιατί έχει πετρέλαιο το Σουδάν. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η εκμετάλλευση γης και ανθρώπων της Αφρικής δεν έχει σταματήσει εδώ και αιώνες. Και δημιουργεί και ένα γόνιμο έδαφος και για τρομοκράτες και άλλα που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Και για επεμβάσεις. Μην ξεχνάμε το Μάλι τι γίνεται με την παρέμβαση της μισθοφορικής εταιρείας Βάγνερ της Ρωσικής, που ουσιαστικά αντικατέστησε τους Γάλλους παλαιότερους αποικιοκράτες. Και οι Τούρκοι είναι εμπλεκόμενοι στο Μάλι. Στο Σουδάν. Με το Σουδάν οι Τούρκοι, από ό,τι ξέρω, υποστηρίζουν τη Χούντα. Έτσι δεν είχαν πει δημοσιεύματα ότι η Βάγνερ ήθελε να αγοράσει όπλα από την Τουρκία μέσω του Μάλι. Να τα πουλήσει η Τουρκία στο Μάλι και από το Μάλι θα τα παίρνανε οι Βάγνερ. Αυτό είναι ένα επίσης και η Τουρκία, γιατί ακριβώς έχουν αναφερθεί αυτά στα περιβόητα Pentagon Leaks. Θυμάσαι που προχθές το βράδυ συζητούσαμε για τις διαρροές και πολλά άλλα. Ας πούμε, ξέρω ακόμα και η Αίγυπτος τα έδινε 40.000 φοβίδες. Την τελευταία στιγμή το προλάβαν αυτό οι Αμερικανοί στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία στερείται πυρομαχικών. Άρα μπλέκονται και νεότερες χώρες, δηλαδή πέραν της γαλλικής αποικιοκρατίας ή των Βρετανών που δεν φαίνονται πολύ. Ή τέλος πάντων οι Αμερικανοί που έχουν ισχυρή στρατιωτική επιρροή σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή τις 54 χώρες, να σκεφτείς, Κωνσταντίνε, που είναι στην Αφρικανική Ήπειρο, στις 47 χώρες οι Αμερικανοί έχουν πρεσβείες και στρατιωτικούς ακολούθους. Μετά έρχονται οι Κινέζοι, καλά οι Ρώσοι και οι Γάλλοι έχουν χάσει επιρροή. Καταλήγω ότι είναι μια κατάσταση εκρηκτική. Είναι μεγάλη χώρα, όπως και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως έχω και άλλες δυνάμεις, Νιγηρία κτλ. Υπάρχουν τεράστια φυλετικά προβλήματα, απίστευτες διαφορές σε θρησκείες, παραθρησκευτικές οργανώσεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς περίεργο, διακίνηση όπλων, πορώδη σύνορα, μην ξεχνάμε, έχει και με τη Λιβύη σύνορα το Σουδάν. Όλα αυτά δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι μας, εκεί μέσα που είναι υπό το Μητροπολίτη, τον κύριο Σάβα, θα μπορέσουν να απαγκιστρωθούν, γιατί μου έλεγαν ότι γύρω στους 60 με 70 είναι συνολικά οι Έλληνες στο Σουδάν, που δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά επί χρόνια. Παλαιότερα ήταν πιο πολλοί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει τίποτα πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν, θα βγουν έξω. Το σημείο που ανέφερες, που είναι η Μητρόπολη, η Εκκλησία και πολλά άλλα και το νοσοκομείο, είναι ακριβώς το σημείο που γίνονται οι πιο σκληρές και πολλοί νεκρές μάχες. Όπως μου έλεγαν τουλάχιστον οι πηγοί μου από την Αντίς Αμπέμπα, για να έχουν αυτό, να απομακρυνθούν οι άμαχοι. Αυτό πρέπει να ευχόμαστε και να ελπίζουμε. Κύριε Δρούγο, και σε αυτό σημείο θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά. Χρόνια πολλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία.